Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Σημεία και τέρατα. Έγινε πανικός. Έφυγε. Τεράστιος ο πανικός. Πεσνά η Κωνσταντίνα. Η Ντίνα η Σπυροπούλου. Έφυγε η Ντίνα. Ναι, θα βλέπεις τώρα. Τις άλλες φορές με κοιτάει επίμονα και τώρα που την κοιτάει επίμονα δεν με κοιτάει. Άντε καλά. Λοιπόν. Έμα προσπαθώ κι εγώ λίγο να κάνω αυτό που μου κάνεις, αλλά δεν γίνεται. Γιατί. Άντε καλά. Λοιπόν. Για πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες στα νούμερα τηλεθέασης του Survivor και θα σου πω εγώ μετά όλο το παρασκήνιο για την αποχώρηση της Ντίνας. Της Ντίνας, Ντίνας Κωνσταντίνας. Survivor, 29,4%. Μπα. Δεν. Όχι, παιδιά. Έχει πέσει και κάτω από 30, Και τώρα έκανε με και το χάρο λίγο ανέβηκε. Έκανε και το λάθος να διώξουν την. Μα πραγματικά, θέλω να πάρει κάποιος τηλέφωνο να μου πει: ψήφισα τη Σπυροπούλου και το ψήφισα γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ότι θέλω να φύγει. Μάλιστα. Δηλαδή, πραγματικά. Και στο Insta Vote που κάνουν, στον επίσημο λογαριασμό του Survivor. Κάνουν και τέτοια. Φυσικά, εγώ έβαλα να παραμείνει. Συγγνώμη. Να πανικοβληθώ. Όχι, όχι, μην πανικοβληθείς, άστο, θα σου πω τώρα. Τι έγινε, λοιπόν, τι συμβαίνει στον Περέα. Ξέρεις, έχω κάνει ειδοποιήσεις, έχω κάνει τέτοιο για να μου στέλνει ειδοποιήσεις από ένα site. Ναι. Και έχει ένα άρθρο το site, μάθε ποιον θα παντρευτείς. Έτσι. Ποιον θα παντρευτείς. Δεν ξέρω. Ελληνικά και ξένα έθιμα που αποκαλύπτουν λέει ποιον θα παντρευτείς. Αυτό. Πάντως γάμο στο Survivor δεν θα δούμε. Τώρα, γι' αυτό κατάλαβες. Πάντως στο Survivor γάμο δεν θα δούμε. Δηλαδή ο Σόζον δεν θα παντρευτεί την Ντίνα. Γιατί την ψήφισε κιόλας για να φύγει. Κοίτα ο Σόζον, το βάλαμε μέσα για καλό. Μα και γι' αυτό χτύπησε 29,4% το Survivor. Ήπουλη κίνηση σου λέει αυτή του Σόζον, οπότε. Ναι, αλλά υπάρχει παρασκήνιο. Διότι σήμερα το πρωί στο Φτιάξε Καφέ να στα πω, ο Μαρίνος Βυθούλκας λέει. Μόλις χθες το μεσημέρι, λέει, έμαθα ότι η Κωνσταντίνη Σπυροπούλου έχει κάνει μια συμφωνία με την Ατζούν Μίντια ότι ήθελε, λέει, να παραμείνει στο παιχνίδι έως 2 μήνες. Είναι από έγκυρη πηγή, λέει. Άκου, λέει, είχε πει ότι εγώ θέλω να παραμείνω στο παιχνίδι έως και 2 μήνες και όχι παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, πήγε στην Ατζούν Μίντια και είπε: εγώ θα μπω, αλλά θα μπω μόνο για 2 μήνες. Μάλιστα. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω. Υποχρεώσεις, λέτε να τη δούμε να κάνει κανένα πρωινό, Χριστέ μου. Όχι, αποχώρησε. Να σου πω κάτι, επειδή είναι και φιλόλογος, μπορεί να, τώρα να έφυγε για τις εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά. Και να κάνει τα χείριθμα να περάσουν στις πανελλαδικές τα παιδιά. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κλείσει ιδιαίτερα, κατάλαβες. Και σου λέει, μην χάσει το μεροκάμα του, η κοπέλα. Ναι. Ξέρεις όμως τι είπε όταν της ανακοίνωσε ο Σάκης όταν η Μανίδης ότι αποχωρεί από το Survivor. Στεναχωρέθηκε. Πολύ. Ντάξει. Αλλά λέει, χαίρομαι πολύ για όλα αυτά που πήρα. Και θα τα έχω κληρονομιά. Άκου τώρα, θα έχει κληρονομιά του Survivor. Τι κληρονομιά να σου δώσω στο Survivor, μία σερβάντα και 2 σεμεδάκια. Είμαι πολύ τυχερή, λέει, που γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους χαρακτήρες. Νόμιζα ότι το έζησα με όλα τα γκάζια. Βουμ, βουμ. Και θα πάω, λέει, πολύ γεμάτη στην πατρίδα. Δεν θα πας γεμάτη, αδυνάτησες λίγο, Κωνσταντίνα, οπότε γεμάτη δεν σε λες. Νομίζω, λέει, ότι το έζησα με όλα τα γκάζια, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Μετρημένη η Ντίνα. Εντάξει, μετρημένη. Γιατί? Άρχισε και ξεκινάει εκεί στο Instagram, έχει δραστηριότητα και τα. Ναι, τώρα έχει αρχίσει και κάνει πράγματα. Ρε παιδί μου, σου λέει, κοίτα με, ήμουν στο Survivor. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε με. Με ψηφίσατε να παραμείνω κάποιοι, αλλά τελικά δεν ήσασταν αρκετοί. Γιατί όμως ο Σόζον την ψήφισε? Το δήλωσε, το είπε. Α, λέει. Πέρασα στιγμές αγωνίας, λέει μου, τότε θα ψηφίσω. Τι λες, μωρέ, τέτοια αγωνία. Στιγμές δηλαδή, αγωνίας πήγαινε σε την Τζέλα Δελαφράγκα, δεν έτσι. Δεν έτρωγε, να φανταστώ. Καλέ, δεν έτρωγαν έτσι κι αλλιώς. Δεν έτρωγε ούτε. Που πραγματικά έτσι, λέει έτσι, έναν άνθρωπο, λέει, τον νιώθεις μέσα στην καρδιά σου. Πότε πρόλαβε να την νιώσεις μέσα στην καρδιά της Κωνσταντίνα. Και καλή σε, λέει, να ψηφίσεις κάποιον, αλλά θα πρέπει να το κάνεις βάσει αποτελεσμάτων, γιατί μέχρι τώρα έτσι ψηφίζει η ομάδα. Όχι, ρε Σόζον. Αφού κάνεις τη διαφορά με το Παλέστρος Χάρος. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αφού κάνεις τη διαφορά με το Παλέστρος Χάρος, κάνε τη διαφορά και στην ψήφο. Μη φωνάζεις. Γιατί ψηφίζεις κάποιον. Όχι. Γιατί τρελαίνεσαι. Θα το κάνω σε τον Γιώργο Τράγκα κι εγώ. Άστος εκεί να φάνε και να φαγωθούν. Να φαγωθούν μεταξύ τους, γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο να φάνε. Το καλύτερο, λέει, που είχα να κάνω ήταν να ψηφίσω, λέει, ένα από τα αγαπημένα μου άτομα εδώ μέσα, την Κωνσταντίνα. Πότε πρόλαβε να την αγαπήσει. Το καλύτερο, λέει. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν το καλύτερο. Δεν εννοώ γι' αυτό. Γιατί το έκανα, λέει, με μισή καρδιά, για να μην πω καθόλου με την καρδιά μου. Γιατί το έκανε τότε.
καρδιά μου καημένη. Αλλά έχει ένα θέμα με το μέγεθος ο Σόζον. Και δεν ραγίζει. Έχει ένα θέμα με το μέγεθος ο Σόζον. Προβληματικό και αυτό. Μέγεθος. Προβληματικό μέγεθος ή έχει ένα πρόβλημα με το μέγεθος. Δεν κατάλαβα. Λέει. Ναι. Τον ρωτάει ο Σάκης. Ποιους παίκτες, λέει, συμπαθείς ως τηλεθεατής. Ναι. Και λέει. Κάτσα σου πω, λέει. Αυτόν και τον τέτοιον της Μελίνας. Αφού είπε πως από τα κορίτσια των διασύμων ξεχωρίζει την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ο Σόζον Παλέστρος Χάρος, πέρασε, λέει, στην ομάδα των μαχητών και μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής. Άκου. Παρόμοια εικόνα, λέει, με της Κωνσταντίνας βγάζει η Ντάρια. Έχει αρχίσει, λέει, να μοιάζει η Κωνσταντίνα σήμερα με την Ντάρια όταν μπήκε στο παιχνίδι. Αυτό μου θυμίζει σε μέγεθος κάπως που μου τη θυμίζει πάρα πολύ. Ναι. Έχει δώσει δεν το στήμα καλά. Του. Δεν είναι, όχι. Κανένα δεν είναι καλά για να πάει αρχικά γενικότερα κάποιο αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να μην είναι και πολύ καλά, ας πούμε, κάποιος. Αλλά δεν είναι τόσο καλά. Ο Σόζον όμως δεν είναι καθόλου καλά. Κάτι έχει πάθει. Τι έχει πάθει. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Να σου πω όμως κάτι. Εξόργησε λίγο τη Δαλάκα. Η Δαλάκα ξύπνησε. Η Δαλάκα. Εντάξει. Η Δαλάκα ξύπνησε, παιδιά. Τι είπε. Και όχι μόνο. Πήρε νεύρα και ο κριτικός. Δηλαδή? Ο Στέλιος ο κριτικός. Όχι ένας κριτικός από το Ηράκλειο. Ο κριτικός ο Στέλιος που είναι εκεί. Αδιανόητα, λέει, σχόλια κατά του ηθοποιού. Άκου τώρα. Αν κάποιος είναι επιθετικός, λέει ο Σόζον στα λόγια του, δεν αναγνωρίζει τις πράξεις μου που κάνω εδώ, είτε με τη φωτιά, είτε με τα ξύλα στην καλύβα. Κάνε και κάτι με πεταλίδες, να σε καταλάβουμε καλύτερα όμως, ρε Σόζον. Αν δείξει δηλαδή, λέει, να μην αλλάζει εύκολα τη σκέψη του, να μην δέχεται καινούργιες αντιλήψεις παρά μόνο το εμείς είμαστε, εμείς τα περάσαμε, λες και ήταν στον πόλεμο του 40 στην κατοχή, τόστε ίσως να είμαι πιο επιθετικός, λέει, και εκτός από τα αγωνιστικά. Μπήκε στην κόντρα τώρα που φύγε η Κωνσταντίνα σου, λέει. Δεν έχω κάποιο λόγο να είμαι καλός άνθρωπος τώρα, λέει. Θέλω να αρχίσω να σκοτώνω κόσμο. Μάλιστα. Γιατί και σου λέει, σήμερα το πρωί, λέει, καθόμουν στο. Λέει ο κριτικός. Σήμερα το πρωί, με μία μπαντάνα στο κεφάλι εντωμεταξύ, τον πήραξε λίγο η ζέστη και έβαλε μία κόκκινη μπαντάνα. Τι να κρύψει από τα μαλλιά δεν είναι θέμα, αλλά τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι να του παίρνει την. Ήθελε να μην το χτυπάει ο ήλιος. Να του παίρνει πολύ τον υδροατά. Μπορεί. Α. Σήμερα το πρωί, λέει, καθόμουν στον κορμό εγώ, ο Τσίλης, ο Μουρούτσος, η Σαλταφερίδου. Όλοι μαζί, παρεούλα. Ο Τσίλης τι είναι. Ο Γιάννης ο Τσίλης. Α. Νόμιζα ότι ήταν κάτι σε φαγητό, κάτι. Όχι, δεν κατάλαβα. Τσίλης λέγεται το παιδί. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Είναι καυτό αγόρι, γι' αυτό. Και ήταν και ο Σόζον. Μας είπε, λέει, ότι πεινάει. Πώς θα διαχειριστούμε σήμερα το φαγητό. Του είπαμε ότι θα κάνουμε, λέει, αυτό που κάνουμε πάντα. Ο Σόζον θεώρησε ότι πρέπει να πάει, λέει, να πάρει καρύδες, να τις ανοίξει μόνος του, να πιει το γάλα μόνος του. Ήρθε και μου είπε ότι άνοιξε τρεις. Μετά έμαθα ότι ήταν πέντε. Μετά μου είπε ότι ήταν τέσσερις. Πόσες ήταν οι καρύδες. Ακούει η Αγγελική, η Νικολούλη, στο φως το τούνελ θα το βγάλει. Γιατί το βγάλει το. Τι πρόβλημα. Μου βγαίνει ο πόνος. Σου βγαίνει. Αλλά μου βγήκε χαμηλόφωνα γιατί μου στείλανε να μην φωνάσω τόσο πολύ. Να μην με συνεπέρνει τόσο πολύ ο αγώνας υπέρ της Ντίνας. Λοιπόν, να θυμηθούμε λίγο πριν τελειώσουμε να βάλουμε ένα τραγούδι των Red Hot Chili Papers και να το αφιερώσουμε στον Γιάννη τον Τζίλι. Λοιπόν. Αχ, Παναγία μου. Μα τι, αφού υπάρχει εδώ μια συγγένεια, ένα κάτι. Ένα ίδιο πράγμα, καταλαβες. Γιάννης Τσίλης. Οι Red Hot Chili Peppers δεν ήταν το επίθετο των Red Hot Chili Peppers. Το ξέρω, βρε, αλλά ταιριάζει. Υπάρχει μια συνάφεια, καταλαβες. Ένα κάτι. Εγώ έχω κλείσει λοιπόν, σαν άνθρωπος. Δεν έχουμε θέλω, κάτι όχι, άλλο για το Survivor. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο, αλλά εγώ θα σου πω κάτι άλλο τώρα αυτή τη στιγμή. Ότι εγώ θα, όχι, θα παραιτηθώ. Όχι, έχω κλείσει πια με το Γιάννη Τσίλη και το Red Hot Chili Peppers. Αυτό, να ακούσουμε ένα τραγούδι τους. Δηλαδή, οκ. Λοιπόν, okay,